Ο ΦΠΑ μειώνεται στο 13% σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Ωστόσο, δεν πάβει να είναι από τους υψηλότερους της Ευρώπης σε βασικά είδη διατροφής. Τα στοιχεία αναλύει ο Γιώργος Σαραντάκος. Οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές καθιστούν αδύνατη την αποκλιμάκωση των τιμών, επισημαίνει η έμποροι. Και έχουν σαν αποτέλεσμα την εικόνα που βλέπετε στα καταστήματα λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Το 15,8% του ακαθάριστου εχώριου προϊόντος είναι φόροι στη χώρα μας. Πρωταθλητές. Στη δεύτερη θέση η Εσθονία με 14,9% και ακολουθεί η Σλοβενία με 14,6%. Το 24% άμα δεν φύγει θα έχουμε πρόβλημα. Τα τρόφιμα όπως το γάλα, το ψωμί, το κρέας, τα ζυμαρικά ή τα λαχανικά πήγαν στο 13%. Όμως αναψυκτικά, καφές αλλά και η χυμή παραμένουν στον υψηλότερο συντελεστή. Τι γίνεται όμως στις άλλες χώρες της Ευρώπης? Ο ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες, Θάνος Αθανασίου, αναλύει. Στο 6% εντάσσονται τα ξενοδοχεία, το φαγητό κατά παραγγελία, οι κηδείες και κάποιες μικροεπισκευές. Στον ενδιάμεσο 12% περιλαμβάνονται οι επισκευές κτηριών, κάποια βασικά είδη διατροφής και οι αγροτικές προμήθειες. Στη Γαλλία, τις τιμές κατέγραψε η ανταποκρίτριά μας, Μαρία Δαναξά. Εφαρμόζει ΦΠΑ 5,5% για το εμφιαλωμένο νερό, τα αναψυκτικά, τα είδη διατροφής, με εξαίρεση τη σαχαροπλαστικής, μαργαρίνες, φυτικά λίπη και χαβιάρι. Όσο για τον τουρισμό, ο ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι στο 13%. Ισπανία και Ιταλία 10%, Μάλτα 7% και Πορτογαλία 6%. Όσο για το πακέτο All Inclusive, προσέξτε, το 30% των ειδών που το αποτελούν παραμένει στο 24%.